Σοβαρό πρόβλημα επικοινωνία. Αυτό είναι τώρα η αρρώστια τη εποχή. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων, και επειδή είχαν λέει παιδιά, πριν να χωρίσουν, σκεφτήκανε να συμβουλευτούν κάποιον τέλος πάντων. Ένα ειδικό σύμβουλο. Επισκεφτήκανε λοιπόν. Ο άντρας λέει έβαλε την κεφαλή κάτω. Επήρε το λόγο η γυναίκα και άρχισε να εξιστορεί, λέει, όλα τα στραβά του γάμου. Προσπάθησε μια-δύο φορές, λέει, να την σταματήσει, να την διακόψει. Ο άνθρωπος, αλλά αυτή, λέει, δεν σταματούσε με τίποτα. Μετά, λέει, από 10 λεπτά περίπου συνεχούς τώρα μονολόγου, σκότσε, λέει, ο γιατρός, πήγε την έπιασε από τις ώμους, σφιχτά, και έτσι έδωσε, λέει, ένα φιλί στο στόμα, αλλά θα κράτησε τουλάχιστον 2-3 λεπτά. Παθιασμένο. Ναι, ναι. Αυτή, λέει, έμεινε άφωνη. Ποια στιγμή λοιπόν γυρίζει και λέει στον άντρα, τα βλέπετε, λέει, κύριε, αυτό, λέει, θέλει η γυναίκα σας, δύο φορές την εβδομάδα, και αυτομάτως θα λυθούν όλα τα προβλήματα του γάμου. Λέει, εντάξει, γιατρέ, ας την φέρνω Δευτέρα και Πέμπτη.